σου πω, Κέιτ. Σ' ακούω. Αυτό το έθιμο. Ποιο? Το 6 o'clock tea. Τώρα που ήρθαμε στην Ελλάδα, νομίζω ότι μπορούμε να το καταργήσουμε. Και τι να πίνουμε, 6 o'clock ούζο? Όχι, βραδερφέ, αλλά... Να, δεν έχουμε και απαρτία. Δεν κάνουμε συμβούλιο. Τσάι πίνουμε. Το ξέρω, αλλά... Οι άλλες που είναι εδώ το έχουν βρασμένο. Ποιο? Το τσάι. Δεν πίνεται αλλιώς. Η κυρία Ειρήνη είναι στο δωμάτιό της και οι άλλοι... Αλήθεια, πού είναι οι άλλοι? Με τον άλλο. Χώθηκαν στο δωμάτιο για 5 λεπτά. Μόνο για 5 λεπτά. Δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνα σε 5 λεπτά. Ύστερα ο κύριος Σωτήρης δεν φερόταν και τόσο γρήγορος. Δεν κάναν τίποτα. Τον βοήθησε να μαζέψει τα πράγματά του για να τα πάει στο αυτοκίνητό του. Και μετά μπήκε μέσα κι αυτοί και εξαφανίστηκαν. Από τις 11 το πρωί. Και είναι 6. Δεν μπορούμε να την περιμένουμε. Το 6 o'clock δεν πίνεται στις 7. Καλά, αυτή είναι τρομερή. Εξόλης και πρόλης. Ανέσχυτη. Πουτ. Συγγνώμη. Τζόρτζια, αυτή η ώρα είναι ιερή. Δεν θέλω να ακούω προστιχές. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά της. Δικό της είναι, ας το διαθέσει όπως θέλει. Εγώ δεν είπα ότι είναι δικό μου. Ποιο? Εσύ ποιο εννοείς? Το σώμα. Γενικώς και τα εξαρτήματα. Μέλη. Τι μέλη? Μέλη του σώματος θέλεις να πεις. Τι είναι, κουζίνα που να έχει εξαρτήματα? Εμάς πρέπει να μας απασχολεί άλλο αυτή τη στιγμή. Τι? Η επιβίωση. Είμαστε δύο γυναίκες άπορες με μία σύνταξη που δεν φτάνει ούτε για το ηλεκτρικό μας. Το μισό. Γιατί το άλλο μισό θα το πληρώνουν αυτές. Αυτές λέει αρνούνται να το πληρώσουν γιατί είναι φιλοξενούμενες της Μιρέλας. Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι η Μιρέλα. Ναι, αλλά η Μιρέλα μας έδωσε το σπίτι. Πρέπει εμείς να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Ναι, τότε να τις πετάξουμε έξω. Ναι, αλλά η Μιρέλα είπε να τις φιλοξενήσουμε γιατί είναι φτωχές. Ο ξαδερφός της ήταν η αιτία. Που όταν πέθανε δεν της άφησε τίποτα, γι' αυτό είναι φτωχές. Ναι, αλλά η κόρη της Ειρήνης παντρεύτηκε ένα πλούσιο Αυστραλό. Ναι, αλλά. Εσύ τώρα με ποιον είσαι? Με εμάς, που σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε. Σε λίγο, πότε σε λίγο? Τώρα έχουμε. Αυτό λέγαμε τώρα. Θα πέσει μεγάλη πείνα. Μια καταραμένη που είναι εδώ μέσα μου είπε ότι θα μου έφτιαχνε μακαρόνια το μεσημέρι. Πού είναι? Η καταραμένη με τον καταραμένο. Και φτιάχνει μακαρόνια? Μπα, αυτό φτιάχνει. Δηλαδή τον έχει φτιάξει. Θα φτιάχνετε. Έφυγαν, κυρά μου, με το Σωτήρι, τον άντρα της κυρίας Μιρέλας. Τώρα πού στα κομμάτια πήγαν δεν ξέρω. Κι εγώ πεινάω! Πήγαινε μωρέ μέσα να δεις τι έχει το ψυγείο να φάει καημένη, τη λυπάμαι. Έλα, για πάμε, έλα. Να σου πω, θες να σου φέρω και σε ένα τίποτα? Τι να μου φέρεις? Από αυτά που έχει το ψυγείο. Θες να σου κάνω κανένα σαντουιτσάκι? Από τα τρόφιμα που αγόρασε αυτή, ούτε να το διανοηθείς. Ούτε εσύ να τολμήσεις να πειράξεις τίποτα. Μα κι εγώ πεινάω. Μία ολόκληρη πίτσα έφαγες και μια μισή μακαρονάδα. Τη μισή από τη δική μου. Πάλι πεινάς. Από το πρωί χώνεψα. Γιατί τι έκανες, σκηνάκι? Από καναπέ σε καρέκλα σέρνεσαι. Σε παρακαλώ να μην πειράξεις τίποτα. Δεν τη δώσω εγώ αυτήν στο δικαίωμα να μας προσβάλλει. Αν έρθει. Λες να μην ξανάρθει. Με τη λύση από την Τρόη, αυτή μπορεί να φύγει μαζί του. Να πάρει σε κανένα νησί. Χειμωνιάτικα. Στο Σεν Μόριτς. Το Σεν Μόριτς είναι νησί. Εκεί δεν κάνουν σκι. Θαλάσσιο. Έχει καρχαρίες. Στα χιόνια. Λευκούς. Είναι η πιο επικίνδυνη. Που να σε φάει κανένας να ησυχάσω. Βρε, πήγαινε μέσα, περιμένει η γυναίκα. Εδώ έχει απαγορευτικό σήμα. Τι να κάνω? Στο ψυγείο έχει απαγορευτική πινακίδα. Και τι φοβάσαι? Μήπως σου δώσει κλίση ο τροχονόμος? Να την παραβιάσω δηλαδή? Να την παραβιάσεις. Όλα να τα παραβιάσεις. Δεν αφήσουμε τη γυναίκα νηστική επειδή αυτή αποφάσισε να βγάλει τα μάτια της με τον άλλον. Καλά. Κοιτάει το σύνορο εκεί. Κάμια μύγα έχει κολλήσει το ντουλάπι. Κυρία Ειρήνη, έλα. Πες μου τι θέλεις. Εδώ έχει τυράκι, σαλαμάκι, αυγά. Θέλεις αυγά? Όχι. Θέλω μακαρονάδα. Με σάλτσα? Ναι. Και παρμεζάνα? Ναι. Μας τελείωσε. Αν θέλεις καμιά μελέτα μπορώ να σου φτιάξω. Εγώ θέλω μακαρόνια. Εύρε χριστιανή μου, δεν υπάρχουν. Βλέπεις να έχει μακαρόνια εδώ μέσα? Έχει εδώ. Εδώ μέσα έχει τρόφιμα? Ναι! Όσπρια, μακαρόνια και τέτοια? Πολλά! Έχει και λουκέτο.
Ναι, με ενδιαφέρει, δεν το τρώω. Το λουκέτο. Με πειράζει. Καλά, πειραγμένη οπωσδήποτε. Για ένα λεπτό. Κέικ. Να μην μπορεί κανείς να πιει το τσάι με την ησυχία. Και να σκεφτεί. Προπαντός να σκεφτεί. Σκέφτομαι τώρα, κυρία μου. Κατάλαβες? Ναι. Τι? Εμάς, τι άλλο. Τι θα κάνουμε? Βέβαια. Μια τελευταία ερώτηση. Είπες ότι μπορώ να παραβιάσω. Το είπα. Μη με ξαναρωτήσεις. Σίγουρα. Τζόρτζια, μη μου σπάς τα νεύρα. Όχι. Τα νεύρα σου όχι. Άλλο θα σπάσω. Τι θα σπάς? Δεν φαντάζομαι το κεφάλι της κυρίας Ειρήνης. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο εκνευριστική αυτή η γυναίκα. Για κάτσε ένα λεπτό στην άκρη. Είναι και σοβαρή αυτή. Πού ψάχνεις, κυρά μου? Σου είπα, εδώ είναι τα τρόφιμα. Αυτή τώρα θέλει να της δώσω μια να την κοπανίσω πάνω στο λουκέτο για να ανοίξει. Μακαρόνια θα φτιάξεις? Μακαρόνια δεν ζήτησες? Τώρα που βλέπω εδώ, θα μπορούσες να φτιάξεις φασόλια. Ή φακές. Ναι. Ή χυλοπίτες. Βαρέσουν. Εγώ λέω να τα βάλουμε όλα αυτά που πες μέσα στη χύτρα να βράσουνε. Να τα κάνουμε μινεστρόνε. Άντε. Πού είναι η χύτρα τώρα? Άντε μη σε βράσω και σένα με την τρέλα που σε δένει. Μπαρντόλι. Ο κύριος. 6:30 η ώρα. Ο κύριος 6:30 η ώρα. Δεν σας ξέρω, εγώ ξέρω τον κύριο 7:20. Περιμένω όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Τι περιμένετε? Να μου τηλεφωνήσει. Και δεν τηλεφώνησε. Όχι. Και αποφασίσατε να έρθετε εδώ? Ναι. Να μου πει γιατί με έχει όλη μέρα στημένο. Ποιος βρε, Χριστιανέ μου? Η... Πού είναι? Εδώ είμαστε 4. Η. Εσύ ποια λες? Η Ουρανία. Αμ, έπρεπε να το φανταστώ. Πού πάτε, κύριε? Να τη βρω. Πρώτον, δεν σας είπα να περάσετε μέσα. Και δεύτερον, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ? Και πού είναι? Εσείς γιατί ενδιαφέρεστε? Ποιος είστε? Από Θεσσαλονίκη. Α, εσείς είσαστε. Α, νάτος, αυτός ήταν. Που είδες το πρωί? Έχετε ξανάρθει, ε? Ναι, ήρθα σήμερα. Και γιατί η κυρία Καραμαούνα σας έκρυβε? Όταν τη ρωτήσαμε, είπε ότι δεν ήρθε κανένας στο σπίτι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το κορίτσι. Ώρες ώρες είναι μυστήριο. Τι φοβάσαι, κυρία μου? Ζευγάρι δεν είμαστε? 3 χρόνια δεν τα έχουμε? Όλος ο κόσμος δεν το ξέρει. Ποιον έχουμε ανάγκη? Εντάξει, είμαι παντρεμένος, το παραδέχτηκα. Έχω και 4 παιδιά. Και αυτό το παραδέχτηκα. Ναι, και η γυναίκα μου τώρα περιμένει κι άλλο. Και υπάρχει κανένας λόγος? Όχι, βρε αδερφέ, απορώ δηλαδή. Η γυναίκα σου το ξέρει? Ότι είναι έγκυος. Εσύ τι λες? Ξέρω εγώ, μη κατάπιε καμιά μπάλα ποδοσφαίρου και τα έχει μπερδέψει. Η γυναίκα σας, κύριε. Ανδρέας. Ναι. Ξέρει για την κυρία Καραμαούνα? Όχι. Αλλά η Ουρανία το ξέρει. Και αφού το ξέρει η Ουρανία, πού είναι το πρόβλημα? Έχει ζεσταθεί το νερό για τα μακαρόνια. Να φέρω εδώ την κατσαρόλα να τον περιχύσω. Πού είναι, βρε κορίτσια, η Ουρανία? Στον 7ο ουρανό. Τι κάνει εκεί? Κάθεται. Την έχει βρει ωραία και κάθεται. Βγήκε, κύριε. Έξω από το σπίτι. Εσύ τι λες, να βγήκε έξω από το δρόμο? Και πού πάει? Δεν ξέρω, βρε Χριστιανέ μου. Πήγαινε στο ξενοδοχείο σου και θα σου τηλεφωνήσει. Πες της. Εκτός του ότι με πειράζει αυτό. Ποιο απ' όλα? Ότι βγήκε έξω. Με πειράζει που δεν με πήρε και τηλέφωνο. Και μόλις έρθει να με πάρει αμέσως. Γιατί εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός. Και εκείνη. Μην μπλέξουμε, γιατί θα μας ακούσει το Πανελλήνιο. Έτσι πες της. Τώρα εσύ γιατί δεν του είπες που βρισκόταν και με ποιον είναι? Γιατί θα μας άκουγε το Πανελλήνιο. Δεν είδες τι είπε? Τελικά αυτή η κυρία θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Τι έγινε? Εντάξει. Έβαλε την κυρία Ειρήνη να φάει? Όχι ακόμα. Περιμένω να βράσει το νερό, να ρίξω τα μακαρόνια. Μακαρόνια? Είχε το ψυγείο μακαρόνια? Όχι, είχε βούτυρο. Θα το τσιγαρίσω. Και πού θα το ρίξεις? Στο κεφάλι της κυρίας Ειρήνης. Με έπριξε με αυτά τα μακαρόνια. Ήθελε οπωσδήποτε μακαρονάδα. Βρε τα μακαρόνια που τα βρήκες. Στο ντουλάπι. Στο ντουλάπι. Τι γίνεται, αργούν?
Περίμενε, κύριε Ειρήνη, να βράσει το νερό. Καταρχήν, κυρία Ειρήνη, τα μακαρόνια δεν τρώγονται με μαχαίρι και πιρούνι. Το ξέρω. Με τα δόντια τρώγονται. Αλλά πούντα! Μόλις βράσει το νερό, θα τα ρίξω. Δεν μου λες. Έσπασε το λουκέτο. Εσύ δεν μου είπες. Εγώ σου είπα, σπάσε το λουκέτο. Όχι. Μου είπες, παραβίασε τις πινακίδες. Και τι είναι το λουκέτο, πινακίδες. Γενικώς παραβίασε, μου είπες. Κι άμα γυρίσει αυτή και χαλάσει τον κόσμο, ε. Δεν θα προλάβει. Θα τη χαλάσει ο Ανδρέας ο Θεσσαλονικιός. Έπειτα η κυρία Ειρήνη πεινούσε. Τι να κάνεις δηλαδή, να τα αφήσουμε να πεθάνει τη γυναίκα. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνω. Μακαρόνια. Έτσι δεν τα κάνεις κι εσύ. Ναι. Όταν ετοιμάζω να ταΐσω ένα λόγο. Δεν μου λες ολόκληρο πακέτο έριξες. Μία είναι η κυρία Ειρήνη, ένα πιατάκι θα φάει. Να, έλεγα αν ήθελες να δοκιμάζαμε κι εμείς. Τα κάνω πολύ ωραία, ειδικά τη σάλτσα. Μην τολμήσεις και ακουμπήσεις τίποτα από τα τρόφιμα αυτήνεις, χάθηκες. Ούτε μυρωδιά δεν θα πάρεις. Αυτό μας έλειπε, να καταδεχθούμε τώρα να φάμε από τα φαγητά της. Προτιμώ να πεθάνω της πείνας. Χίλιες φορές, κατάλαβες. Έχει καμιά μπύρα. Στο ψυγείο όχι. Έχει ένα μπουκάλι κρασί στο ντουλάπι. Άνοιξε το. Περίμενε. Κυρία Ειρήνη, θέλεις ένα ποτηράκι κρασί? Θέλω. Θέλει. Άνοιξε το. Ομολογώ ότι φτιάχνεις ιταλικά μακαρόνια. Είναι η σπεσιαλιτέ μου. Mm. Και του άντρα μου του αρέσανε. Mm. Μόνο που αντί για σάλτσα, έβαζε μαρμελάδα και δόνι. Εγγλέζος, παιδί μου. Θέλετε να βγάλω τα ντερά μου! Λίγο τυράκι ακόμη. Παρακαλώ. Thank you. Thank you. Τι είμαι εγώ, μούλος! Θέλεις κι εσύ. Γιατί να μην θέλω. Μάλιστα. Δεν μου λες, κυρία Ειρήνη. Κάνει να τρως σάλτσες και τυριά. Γιατί δεν κάνει. Δεν ξέρω εγώ. Έχεις εξετάσει τη χοληστερίνη σου. Όχι, πρέπει. Mm. Και βέβαια πρέπει. Καλά, θα την πάρω μια μέρα για εξέταση. Τη χοληστερίνη. Ναι. Πώς θα την πας. Με ταξί. Θα την βάλω σε ένα ταξί και θα πάμε μαζί στο γιατρό. Τι νομίζω ότι είναι η χοληστερίνη. Φαντάζομαι σκύλα. Ποια είναι σκύλα. Τρώγε, κυρία Ειρήνη. Να πας μετά μέσα να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς και λίγο. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Mm. Εκείνη την... Πώς την είπες που ανέλαβε ο δικηγόρος? Την εκκρεμότητα. Από πού? Τι από πού? Εκκρεμότητα. Από το λαιμό. Την υπόθεση της αποζημιώσεως, θέλεις να πεις. Που αναθέσαμε στο δικηγόρο να εξετάσει. Μήπως μπορέσουμε να πάρουμε καμιά αποζημίωση για τους άντρες μας που σκοτώθηκαν. Ναι, αλλά αφού μας είπε πως δεν ήταν ασφαλισμένοι. Ναι, τα ζώα. Ακούς εκεί, να έχουν δύο γυναίκες χωρίς περιουσία, χωρίς τίποτα και να μην έχουν κάνει ασφάλεια ζωής. Χωρίς την κυρία σου τώρα πέθανες. Εντάξει. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Να σας ακολουθήσουμε δηλαδή στον τάφο σαν τις Ινδές που τις καίγανε μαζί με τους άντρες τους όταν πέθαναν. Οι Ινδές. Οι άντρες τους. Μη μου πεις. Και αυτές ήταν ζωντανές. Τι ήταν. Και μετά πέθαναν. Όχι, τις κάνανε καπνιστές για να έχουν χειρομέρι το χειμώνα. Πάλι θα βγάλω τα ντερά μου! Έχει ευπάθεια, φαίνεται. Όχι, μα κι εγώ τώρα που το λες έτσι. Άκου βάρβαρα έθιμα, ε. Δεν υπάρχουν πια. Ωστόσο, μας είχε ρωτήσει πολλές φορές ο δικηγόρος αν τα μάξι που σκοτώθηκαν το οδηγούσε κάποιος φίλος τους. Αλλιώς δεν εξηγείται να βρεθούν στο πίσω κάθισμα και δυο μαζί πνιγμένοι και μελανιασμένοι σαν μελιτζάνες. Παρακάτε με! Θέλεις τα μακαρόνια της? Όχι, έφαγα αρκετά. Καλά, αν υπήρχε τρίτος να οδηγεί τα μάξι, πώς δεν βρέθηκε στον Τάμες? Μπορεί να πρόλαβε να πήδηξε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δυο μεθυσμένους βρήκανε με τις φλέβες γεμάτες συνόπνευμα. Αφού δεν χωρούσε να πει νερό, παρόλο ότι είχαν πέσει στο ποτάμι. Αυτή είναι. Ωραία, περάσαμε. Κι αυτός είναι. Την έφερε πίσω. Gentleman. Μην το συζητάς. Α, εδώ είστε.
Γιατί θα θέλατε να λείπουμε? Ο κύριος Σωτήρης μου έδειξε τη βιομηχανία του. Από το πρωί αυτήν σου έδειχνε? Είναι και αργός λόγω ηλικίας. Και πώς σου φάνηκε? Θαύμα. Γυρίσαμε όλα τα τμήματα. Όλα? Και το τμήμα ηθών? Ποιο? Η Δεσποινή Ουρανία είναι η πιο ευχάριστη παρέα που έχω κάνει ποτέ. Δεν ένιωσα ούτε ένα λεπτό να με κουράζει. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Σωτήρη, εσείς φαίνεστε πτώμα. Είμαι σηκωμένος από τα χαράματα. Τι λέτε? Γι' αυτό ήρθατε φινιασμένος και πήρατε ό,τι βρήκατε μπροστά σας. Τι βρήκε μπροστά του, εννοείς εμένα? Ποιον άλλον? Εσένα πήρε, εμένα πήρε. Δεν ξέρω αν εσύ παίρνεσαι. Πού το πάει? Εκεί που το πήγες κι εσύ. Ναι, η αλήθεια, αλήθεια. Εγώ είμαι πολύ εκλεκτική για να με πάρει ο καθένας. Για σταθείτε, βρε κορίτσια. Πρέπει να είναι εκλεκτική κάποια για να της δείξω τη βιομηχανία μου. Λοιπόν, εγώ, Φερρυππίν, δεν θα ήθελα να την έβλεπα με τίποτα. Χάνεται. Είναι από τις μεγαλύτερες... Σε σταράκο! Σκάσε, Τζόρτζια. Βιομηχανίες ετοίμων ενδυμάτων της χώρας. Δεν μου λες, κυρία μου, εσύ ξέρεις κάποιον Ανδρέα? Ανδρέα? Ναι, και μη μου πεις τον γνωστό μας τον Ανδρέα. Αυτός είναι ένας ταυραντωμένος Θεσσαλονικιός που απειλεί να τον ακούσει το Πανελλήνιο. Ένας γνωστός μου είναι, Σωτήρη, που τέλος πάντων τον είχα γνωρίσει. Α, το παρελθόν μιας γυναίκας της ανήκει. Αμ, δεν είναι παρελθόν. Παρόν είναι. Τι είναι? Παρόν! Σας είδα. Την είχα στημένη και σας είδα. Μαζί ερχόσαστε. Στο αυτοκίνητο αυτού νου. Ποιος είναι αυτός? Ο Ανδρέας. Ανδρέα, αυτή τη στιγμή... θα γίνει της Πόπης. Και της Ουρανίας να γίνει το ίδιο είναι. Ποιος είναι αυτός που τριγύριζες μαζί του? Αυτή τη στιγμή να φύγεις να πας στο ξενοδοχείο σου. Ξενοδόχος είναι, ρε παιδιά. Όχι, Θεσσαλονικιός. Και θα σου τηλεφωνήσω εγώ για να εξηγηθούμε. Ποιος είναι αυτός, ρε? Βιομήχανος. Και έχει μια μεγάλη βιομηχανία. Έτσι πενεύεται τουλάχιστον. Εμείς δεν την έχουμε δει, αλλά η κυρία Καραμαούνα που την είδε είναι ενθουσιασμένη. Είναι ντροπή σας, μωρέ. Εσένα είναι ντροπή σου. Άφησα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου για να κατέβω στην Αθήνα. Να σε ακολουθήσω. Και εσύ μου τριγυρνάς με αυτόν το γέρο Τζιτζιφιόγκο. Για μένα, λέει. Γέρος και Τζιτζιφιόγκος, δεν υπάρχει άλλος. Άκου να σου πω. Μπορώ να τον βρίσω. Ανδρέα, φύγε. Αρκετά τόσα χρόνια με ταλαιπωρείς. Πάψε, μωρέ, και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Εσένα, ρε. Εμένα. Εμένα, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Με ξέρεις καλά. Εσύ με ξέρεις καλά. Πρόσεξε, γιατί με ξέρεις καλά. Ούτε εσύ, ρε, με ξέρεις καλά. Εγώ όμως που σας ξέρω και τους δυο, σηκωθείτε και φύγετε για να μην με μάθετε εμένα από την καλή και από την ανάποδη. Έξω, δρόμο από το σπίτι μου, έξω! Όταν λέει έξω η Κέιτ, το εννοεί. Και όταν η Κέιτ εννοεί κάτι, εγώ το εκτελώ. Δρόμο λοιπόν, μην γίνει τη ουρανία στο κάγκελο εδώ μέσα. Έλα, προχώρα κι εσύ, άντε. Έλα κι εσύ, γρήγορα. Άντε από εδώ. Πιανεί το κάγκελο, είπες εσύ ότι θα γίνει. Δεν μου λες, κυρία μου, ακόμα δεν ήρθες, θα μας δημιουργήσεις προβλήματα εδώ μέσα. Δηλαδή τι καταλαβαίνεις, θέλεις να γυρίσεις στη Θεσσαλονίκη πίσω άναυλη? Με απειλείτε? Τι μου λέτε, αυτά τα μακαρόνια είναι ενεργητικά? Όχι, καθαρτικά. Περίεργο, όπως τα φάγα. Έτσι τα έβγαλες. Τζόρτζια, γίνεσαι συχαμένη. Μακαρόνια, έφαγες μακαρόνια? Με σάλτσα. Πού τα βρήκες? Στο ντουλάπι. Στο ντουλάπι. Εσένα να μη σου κάνουνε καλό, το μαρτυράς αμέσως. Αυτή ποια είναι? Η κυρία Καραμαούνα. Εφοπλίστρια? Όχι, όπου να είναι γίνεται βιομηχάνου. Με ληστέψατε. Η κυρία Ειρήνη πεινούσε. Διαρρήξατε το ντουλάπι. Ένα, την αφήναμε να πεθάνει τη γυναίκα. Εγώ δεν βλέπω ότι φάγατε κι εσείς. Για συμπαράσταση. Θα φωνάξω την αστυνομία. Καταπατήσατε ξένη περιουσία. Την έχετε βάψει. Θα σας ανοίξω φάκελο. Επειδή ανοίξαμε τον ντουλάπι. Είστε ξεγραμμένες. Θα σας πάρουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Και έχεις και κάτι δάχτυλα, ρε Τζόρτζι. Όλο το μελάνι θα τους καταναλώσεις. Κάνετε και πλάτες, ε! Γιατί φωνάζει αυτή? Επειδή σου βάλαμε κέφαγες. Α, και κάθε φορά που θα μου βάζετε να τρώω, θα φωνάζει έτσι? Εσύ, βρε Χριστιανή μου, γιατί έφαγες μακαρόνια με σάλτσα? Τι θέλεις, να πεθάνεις, να με τραβάει η κόρη σου στα δικαστήρια? Γιατί σου πήρα γάλα με γιαούρτι για να τρώω τα βράδια? Τι λες, κυρά μου? Και μετά να πηγαίνω στην τουαλέτα να βγάζω μιτζίφρες? Όσο για σας, αυτή τη στιγμή κιόλας θα σας κάνω μήνυση.
Ναι, παρακαλώ. Α, έλα, κυρία Μιρέλα. Ναι, τι κάνεις? Ναι, εδώ. Όλα καλά. Ναι, ένα προβληματάκι μόνο έχουμε. Τι πώς θα της πεις? Τον Ανδρέα τον ξέρεις? Κοίτα, στο κάτω-κάτω, εφόσον πεινούσε η κυρία Ειρήνη, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, καλά κάναμε. Ναι, μπορώ να πω, ναι. Ποιον Ανδρέα? Κοίτα, κι αν καμιά φορά θέλετε κάτι, σας λείψει κάτι, θα σας δώσω εγώ. Ωραία, λοιπόν, να αφήνεις τον ντουλάπι ανοιχτό για να μην σπάμε τα λουκέτα. Εντάξει. Εντάξει, τα βρήκαμε. Για τον Παπανδρέο σου λέω, κυρία Μιρέλα. Τον Ανδρέα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Α, έχει μια δυσκολία με την τουαλέτα. Όχι ο Ανδρέας, η κυρία Ειρήνη. Δεν καταλαβαίνεις. Εκεί που βρίσκεσαι τώρα είναι δύσκολο να σου δώσω να καταλάβεις. Πού να ξέρεις τι γίνεται εδώ. Εδώ άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Εδώ έχουμε τα ελληνικά, τα ρωμαϊκά, τα πονηρά. Πού να μας βγει τώρα κανένας. Τους κάνουμε έτσι και τους φάνουμε καπάκι. Πάλι μίλησε το πυρεώτικο μέσα της. Το αίμα, παιδί μου. Το αίμα.